Φορά διεθνείς ποδηλατικοί αγώνες στην πόλη μας. Ο ποδηλατικός όμιλος Βέλος, σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο Λαγκαδά και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προχώρησαν στην διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Ποδηλατικού Διήμερου. Οι αγώνες περιλαμβάνουν έναν αγώνα αντοχής 134 χιλιομέτρων και το Σιρκουί της Θεσσαλονίκης. Η αντοχή ξεκινούσε από το Λαγκαδά και είχε διαδρομή στα ορεινά χωριά της περιοχής, καταλήγοντας στη Νέα Καλύνδια. Φιλοξενήσαμε πρωταθλητές από όλη την χώρα, καθώς επίσης και την εθνική ομάδα της Ρουμανίας και την Μπόρα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Ο Δήμος Λαγκαδά, αρρωγός σε κάθε σημαντική αθλητική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να λείπει από ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός γενικότερα για τον χώρο του αθλητισμού και πολύ ειδικότερα για τον κόσμο της ποδηλασίας. Συμμετέχουμε ως συνδιοργανωτές με τον ποδηλατικό όμιλο Βέλος στην διοργάνωση αυτού του σημαντικού αθλητικού event για τον χώρο της ποδηλασίας, το 4ο ποδηλατικό διήμερο. Η εκκίνηση του αγώνα έγινε από την πλατεία του Λαγκαδά. Πέρασε μέσα από 6 δημοτικές ενότητες του Δήμου Λαγκαδά και μετά από 134 χιλιόμετρα διαδρομής, ο τερματισμός πραγματοποιήθηκε στα Νέα Καλύνδια. Οι φίλαθλοι της Θεσσαλονίκης και του Λαγκαδά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πραγματικά υψηλού επίπεδου αγώνες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είπε ότι κάνουμε πολύ καλές διοργανώσεις. Thank you very much, congratulations. Θα τα δούμε και σε απονομές. Δεύτερος είναι ο Σπύρος Γεωργάκης από το Λαδαβέλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση Τροχιάς Θεσσαλονίκης, η οποία έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Κάλυψε όλη τη διαδρομή, τόσο στον αγώνα αντοχής με τα περιφερειακά τμήματα τροχέας του Λαγκαδά και της Λιτής και της Ασπροβάλτας, όσο και του Σιρκουί Θεσσαλονίκης, που είναι πραγματικά ένας πολύ δύσκολος στίβος για να καλυφθεί και να μπορέσουν οι αθλητές να τρέξουν με ασφάλεια. Δεχθήκαμε εξαιρετικά σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες, έμειναν ευχαριστημένοι τόσο από τη φιλοξενία όσο και από τη διοργάνωση και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε του χρόνου να αναβαθμίσουμε τον αγώνα και να τον εντάξουμε στο διεθνές καλεντάρι. Εξάλλου και η υπόσχεση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος παραβρέθηκε στο χώρο του αγώνα, ήταν συγκεκριμένη ότι θα μας βοηθήσει του χρόνου να τον αναβαθμίσουμε. Θέλω να δώσω ραντεβού στους φιλάθλους της πόλης για την επόμενη χρονιά και να υποσχεθώ ότι εμείς οι άνθρωποι του Βέλους θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το θεσμό που τόσο αγάπησε η πόλη μας.